Γεια σας! Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Σοφία. Καλώς ήρθατε στην ομάδα μου και στο κανάλι μου, αν είσαι νέο μέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εάν είσαι από τους παλιούς, τα φιλιά μου. Σήμερα, για όσους το καταλάβατε και για όσους δεν το καταλάβατε, σήμερα έχουμε ένα τεράστιο jumbo haul. Όσοι παρακολουθούν τα βίντεο μου, σίγουρα έχετε ακούσει το προηγούμενο βίντεο που ήταν το τέταρτο επεισόδιο από το μια εβδομάδα μαζί μου, ότι θα έχουμε ένα τεράστιο jumbo haul σε αυτό το κανάλι στα πολύ σύντομα και αυτό το βίντεο ήρθε επιτέλους, οπότε αυτό θα δούμε σήμερα. Έχω τεράστια σακούλα jumbo μπροστά μου και μάλιστα ένα jumbo που έχει να κάνει με την κουζίνα κυρίως, με την οργάνωση της κουζίνας και γενικότερα από τα jumbo τα αγαπώ, ειδικότερα με οτιδήποτε έχει να κάνει μικρό πράγμα για το σπίτι, πόσο μάλλον για την κουζίνα. Τα περισσότερα πράγματα που έχω πάρει για την κουζίνα μου είναι από τα jumbo και αυτή τη φορά έχω πάρει και άλλα πράγματα έξτρα που τα χρειαζόμουν και σιγά σιγά καταλάβαινα ότι μου λείπουν από το σπίτι μου, οπότε είπα να τα πάρω τώρα και γιατί όχι να σας τα δείξω, οπότε αυτό θα δούμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε! Τα δύσκολα του YouTube, παιδιά, αυτά είναι. Αυτό εδώ το ring light και λες και είναι καλοριφέρ. Αφού σκέφτομαι το χειμώνα να το βάλω για να μαζεσταίνει. Κάνει καλή θερμοκρασία. Λοιπόν, ξεκινάμε το haul μας, ξεκινάμε το jumbo of the haul. Έχω μπροστά μου τη σακούλα και για να σας δείξω ότι είναι και μεγάλη, για να μην λέω ψέματα και δεν με πιστεύετε, γιατί υπάρχουν και αυτές εδώ οι περιπτώσεις. Είναι μια βαθιά σακούλα. Ωραία. Είναι αυτή εδώ η τζαμπό σακούλα, η τεράστια, η οποία είναι και βαριά γιατί έχει μέσα τα πάντα. Έχει από κεδάκια μέχρι ποτήρια, μέχρι... μέχρι ψωμιέρα. Θα τα δούμε τώρα όλα ένα-ένα, οπότε μην τα λέω. Πάμε, θα ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας δείξω ότι πήρα αυτό που τόσο πολύ ήθελα να πάρω από τότε που μπήκα σε αυτό εδώ σπίτι και δεν μπόρεσα ποτέ να το πάρω. Γιατί κάθε φορά το ξεχνούσα, γιατί μία δεν μπορούσε, μία το ξεχνούσα, μία άλλα. Το οποίο τέλος πάντων είναι απλά ένα μεταλλικό ράφι, μεταλλική ραφιέρα τέλος πάντων, η οποία έχει τρεις θέσεις. Δεν είναι φτιαγμένη, θα τη φτιάξω μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο μάλλον. Και τη θέλω να τη βάλω πίσω από το ψυγείο, μάλλον το πλάι από το ψυγείο, αλλά από εδώ δεν φαίνεται. Για να έχω εκεί πέρα τις σακούλες μου κάποια έτσι λαχανικά για να μην είναι όλα όπως να είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί πίσω γίνεται το χάος. Δεν φαίνεται όποιος μπαίνει στο σπίτι, πάλι καλά. Αλλά τώρα δεν θα το βλέπω ούτε εγώ αυτό χάρη, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα το κάνω με αυτό εδώ έτσι πάρα πολύ ωραία και οργανωμένα. Γιατί μάλιστα γενικότερα η κουζίνα είναι οργανωμένη. Οπότε υποτιμώ έτσι αγορά ήταν αυτό εδώ το, αυτή εδώ η ροφιέρα. Η δεύτερη αγορά που έκανα. Η δεύτερη αγορά που έκανα αυτά τα ταπεράκια, γενικότερα η αλήθεια είναι ότι όταν το πήγαμε σε αυτό το σπίτι δεν πήρα πάρα πολλά τάπερ, γιατί φαντάστηκα ότι ένα κάποιο να μα κάνει ένα δώρο θα είναι ταπεράκια, τα περισσότερα πράγματα που αγοράζει κανεί σε ένα καινούριο σπίτι είναι τάπερ και πράγματα για το σπίτι. Αν και ομολογώ ότι δεν είχαμε πάρα πολλά δώρα πέρα από την μαμά μου που μα πήρε έτσι ωραία τάπερ και μεγάλα. Οι υπόλοιποι δεν μας πήραν τάπερ, πιο πολύ μας δώσανε λεφτά, κάποιοι άλλοι μας πήραν κάποιες γλάστρες, κάποια έτσι μικρό πραγματάκια για το σπίτι, διακοσμητικά κυρίως και αυτό. Οπότε πήρα, έχει νομίζω ένα, δύο, ναι, τέσσερα τάπερ, το ένα πιο μεγάλο και το άλλο σε την μπάμπουσκα μπαίνει πιο μέσα, πιο μικρό. Μέχρι στιγμής είχα μόνο, φανταστείτε, τρία τάπερ μικρά στρόγγυλα από τα τζάμπο που τα χρησιμοποιώ, αλήθεια είναι γιατί όσοι να είναι τάπερ το χρειαζόμαστε για να φαγητό να μπει στο ψυγείο, να βάλω κάποια λαδικά ή κάτι άλλο τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα τάπερ είναι όλα τεράστια, τύπου να ζυμώσω, να αποθηκεύσω κάτι που είναι τεράστιο και τέτοια πράγματα. Οπότε, αυτά και νομίζω και, και πολύ οικονομικά κιόλας. Είχε 3 ευρώ, δεν είχε, κάπου εκεί. Η επόμενη αγορά είναι να πάρω αυτά εδώ τα μαχαίρια. Πήρα αυτά εδώ τα μαχαίρια γιατί πραγματικά δεν είχα μαχαίρια. Είχα όλο και όλο ένα για ψωμί μεγάλο ροζ, τα τσάβω πάλι και εκείνο. Και όλα τα υπόλοιπα είναι μαχαιράκια μικρά του βούτυρου ή του σερβίτσιου, ας πούμε, που έχουμε για να τρώμε. Αλλά αυτό κατάλαβα, δεν είχα έτσι άλλα μεγάλα μαχαίρια, οπότε πήρα αυτό εδώ το σετ, το οποίο είναι λογικά για φρούτο, αυτό δεν ξέρω γιατί τι κατά μπορεί να είναι. Για ψωμί και οτιδήποτε άλλο είναι αυτά εδώ, δεν ξέρω γιατί είναι ακριβώς, αλλά λέει ότι είναι πολύ κοφτερό, οπότε θα μας σημαίνει σίγουρα κάποια στιγμή. Επίσης, πήρα αυτό εδώ, το οποίο σας είχα δείξει σε ένα άλλο jumbo haul που είχα κάνει, ότι είχα πάρει μια θήκη και να βάζω με τα χαρτιά για να τα έχω πάνω στο τραπεζάκι της σαλονιού, γιατί μας χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Επειδή όταν τρώμε το μεσημεριανό μας, το τρώμε στο σαλόνι,
Ναι, μας βολεύει γιατί βλέπουμε τηλεόραση την ώρα που τρώμε, οπότε τζάμπα φτιάξαμε εκείνο τον πάγκο. Τέλος πάντων, ναι, και για να μην ξοδεύω πάρα πολύ τις χαρτοπετσέτες για εμάς, αλλά για να τις έχω για τους καλεσμένους, έχω αυτό εδώ μπροστά στο τραπέζι και παίρνουμε τα χαρτιά και σκουπιζόμαστε με αυτά. Πολύ βολικό για οποιοδήποτε έτσι χρήση, παίρνεις το χαρτομάτιλό σου και σκουπίζεσαι, οτιδήποτε και είναι αυτό. Αεροπλάνο. Ξέρω πίσω παίζει και GNTM, αν καμιά φορά ρηθορίζω, είναι επειδή κοιτάω και ποιος ψιλοπαίνει και για να ξέρω και τι μας γίνεται. Η επόμενη αγορά μου είναι να πάρω αυτές εδώ τις δυο παντοφλίτσες. Βασικά είναι ζευγάρι, οπότε λογικό ήταν δύο. Πήρα αυτό εδώ ροζ χρωματάκι και πήρα ένα μεγάλο νούμερο για να έχουμε και τους καλεσμένους, γιατί εγώ φοράω τεντεξάρι και σπάνια από την παρέα μου να υπάρχει κάποια άλλη που φοράει τεντεξάρι, πέρα από την αδερφή μου, κανένας άλλος δεν φοράει τεντεξάρι. Οπότε πήρα 40-41 για να υπάρχει διαθέσιμο για όλα τα κορίτσια που έρχονται εδώ, είτε φοράνε τεντεξάρι, είτε φοράνε τεντεξάρι, είτε φοράνε 40. Κορίτσια μου για εσάς είναι αυτά εδώ. Να έρθετε στο σπιτικό μου. Πήρα από εδώ πίσω τώρα. Επόμενη αγορά που πήρα αυτά τα ποτηράκια, πήρα κούπες. Σας έχω πει άπειρες φορές ότι έχω τρέλα με τις κούπες και τις αγαπώ. Πήρα αυτές οι οποίες πήρα αυτές τις δύο οι οποίες γράφει πάνω How sweet it is to be loved by you. Πολύ ωραίο και γλυκό το μήνυμα, άσχα και στην ουσιά μου γιατί είχαμε πάει στην τζάμπου μαζί με τα κορίτσια για να πάρω τα σχολικά τους και πήρα και εγώ και κάποια πράγματα για εμένα. Κλασικά και οπωσδήποτε θα έπαιρνα κούπες. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω haul χωρίς να υπάρχουν κούπες. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω στην τζάμπα και να μην πάρω κουτίδια. Οπότε αυτά για αυτή τη φορά. Η επόμενη αγορά που έκανα είναι αυτά εδώ. Είναι αυτό εδώ το κερί. Το οποίο μυρίζει τέλεια. Είναι μαύρο και σκέφτηκα να το βάλω στο τραπέζι του σαλονιού μου. Γιατί γενικά έχω ένα σουπλά ψάθινο με διάφορα τσικεριά και πραγματάκια πάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει τέλεια. Τέλεια και το διαλέξαμε μαζί με την νησιά μου, τη Χριστίνα, της άρεσε πάρα πολύ και αυτή. Νομίζω Χριστίνα είναι η Κωνσταντίνα. Ποια από τις δύο ήσασταν, γιατί αλλάξαμε σε κάποια φάση. Νομίζω ήταν. Η Κωνσταντίνα ήταν μαζί μου σε εκείνη τη φάση και μιλήσαμε και της άρεσε και αυτή, μ' άρεσε και εμένα. Οπότε είπα να το πάρω, γιατί όχι. Μυρίζει τέλεια. Είναι το μπέρι. Σε περίπτωση που θέλετε να το πάρετε κι εσείς, είναι τέλειο. Και ξέρετε, αυτά κεριά που μυρίζουν τόσο ωραία και είναι έτσι εμφανισιακά ωραία, λοιπόν και να τα ανάψω και να τα κάψω. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, γράψτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς αυτό. Επόμενη αγορά είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι θήκη για να βάζουμε τα τσαγάκια τη συσκευασία από το τσάι. Για να μην τα έχουμε στα κουτιά, θα τα βάλω εδώ μέσα, ανοίγει έτσι κάπως. Έχει τρεις θέσεις. Εδώ είναι ξύλινο, έχει γυάλινο με μεταλλικά στοιχεία, το οποίο ταιριάζει απόλυτα στο χώρο γενικότερα. Και στην κουζίνα μου αλλά και στο σαλόνι, γιατί είναι ένας ενιαίος χώρος, ταιριάζει απόλυτα και πήρα ακριβώς το ίδιο, δηλαδή το ίδιο ακριβώς στυλ, ψωμιέρα, για πάμε να τη δούμε. Και πήρα που λέτε αυτή εδώ την ψωμιέρα, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ, δεν ταιριάζει πάρα πολύ μαζί με τη θήκη ετσάι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, βασικά το είχα να πω τόση ώρα, πόντια, έτσι είναι, τανά! Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί μ' άρεσε και ενθουσιάστηκα τόσο. Ανοίγει από εδώ και κάνει και αυτό. Και τι, πήρα αυτοματικό. Μπράβο, έσπασε. Και δυστυχώς είναι σπασμένη. Δεν ξέρω αν έσπασε από τη σακούλα μέσα. Δεν ξέρω αν την πήρα σπασμένη. Έλα ρε, ήταν ωραία. Πρέπει τώρα να την ξαναγοράσω. Κρίμα. Τέλος πάντων, θα πάω να την ξαναπάρω γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Και επειδή θα ξαναπάω να την πάρω, θα σας την κάνω και για εσάς σαν δώρο. Θα πάρω όλη μια και για εσάς γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ψωμιέρα. Και γιατί έχετε γίνει και εσείς καγκοίτσια. Ναι, σας την κάνω εδώ. Για να μπείτε λοιπόν σε αυτόν τον διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να κάνετε like στο βίντεό μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Γράψτε κάτω αυτό εδώ το βίντεο ότι συμμετέχετε και στο διαγωνισμό μου για την ψωμιέρα. Γράψτε απλά συμμετέχω στο διαγωνισμό, δεν χρειάζεται να γράψετε τα υπόλοιπα. Εγώ πολύ συναχωρέθηκα που έσπασε αυτή εδώ η ψωμιέρα μου και κρίμα. Είχα σκεφτεί ρε γαμό, θα την βάλω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πτωούμε, θα πάω να την ξαναπάρω και θα πάρω μια και για εσάς. Πείτε διαγωνισμό κορίτσια. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο γραμματάκι που πήρα είναι λίγο αστείο. Είναι θήκη για το κινητό. Δεν είναι τέλειο. Είναι μια καρέκλα εξαπλώστρα, δεν ξέρω μεταλλική, η οποία ουσιαστικά. Κάτσε.
βάζεις το κινητό σου εδώ πάνω και το έχεις πάνω στο τραπέζι. Έτσι. Τέλειο. Είναι τέλειο. Χάρηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ που το βρήκα. Δεν θυμάμαι καν πώς είχε, αλλά ήταν κάτι πολύ, πολύ άχρηστο, στο πούμε, αλλά πολύ ωραίο ταυτόχρονα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το χρησιμοποιήσω, εννοείται. Μια φορά που έκανε αυτό εδώ το. Νομίζω ότι είναι ανοιχτή η ίδια κονσέρβα. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ γι' αυτό το λόγο το πήρα και δεν είμαι σίγουρη αν είναι γι' αυτό. Μπορεί να είναι και ανοιχτή, απλά ανοιχτή. Και έχω 5.000 ιδέε για το οποίο δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Φτηνό ήταν πάλι καλά, έχει 80 λεπτά νομίζω. Οπότε είπε δεν είναι ανοιχτή γι' αυτό που ήθελα. Δεν πειράζει, το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Το επόμενο προϊόν που πήρα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι λεμονοστίχτης. Καλέστε τώρα. Έτσι πως το είπε το κλείνα. Τέλος πάντων, με αυτό εδώ το προϊόν στίχνουμε λεμονάκι, έχει τη συσκευασία του και κλα, ρίχνει τη σαλατούλα σου, το φαγάκι σου χωρίς να κάνει τα χέρια με τα μαχαίρια, με όλα αυτά. Ανοίγει το πλένεις και τελείωσε η υπόθεση. Ωραίο, μου άρεσε αυτή η αγορά μου. Μπράβο μου. Επόμενο προϊόν που πήρε, το οποίο το πήρε η Κωνσταντίνα για τη μαμά της, να στο κάνει δώρο. Ήθελε και καλά να πάρει κάτι μικρό για τη μαμά της. Κάτι που να το βάλει στο δωμάτιό της. Στην αρχή έλεγε να πάρει ένα ψεύτικο λουλουδάκι. Λέω δεν θα το χρησιμοποιήσει αυτό για μας, ότι είναι άχρηστο. Πάρε μια κρέμα που ό,τι και να γίνει κάποια στιγμή θα τη βάλει. Και επειδή είναι με καρύδα, σίγουρα θα της αρέσει. Κάτσε να το ανοίξω κιόλας για να το δοκιμάσουμε κιόλας, δεν λέμε. Α, καρυδότος. Ωραία μυρίζει. Είναι και γαλάκτωμα είναι, οπότε απλώνεται έτσι ομοιόμορφα παντού. Α, ωραία μυρίζει. Θα κρατήσω όλες για μένα. Όχι, εντάξει, θα το πάω στη Λένα. Αυτό είναι τα για σένα, το δωράκι που πήρε η Κωνσταντίνα στη μανούλα της. Ωραίο είναι. Και αυτό οικονομικό ήταν, δεν θυμάμαι καν πόσο είχε, αλλά είχε γύρω στα 3 ευρώ, 2 κάπου εκεί. Το επόμενο πραγματάκι που πήρα είναι αυτές εδώ οι σακούλες με άρωμα, τις οποίες χρησιμοποιώ για τα σκουπίδια, τους κράτους των διαπορευμάτων, είτε είναι για τουαλέτα είτε για την κουζίνα. Μου αρέσει, με βολεύουν, μυρίζουν ωραία. Αφήνουν δηλαδή και μια έτσι, ας το πούμε, φρεσκάδα στα σκουπίδια, όσο και αν μπορέσει να αφήσει το σκουπίδι μια φρεσκάδα κάτι της. Όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργα. Τα χρησιμοποιώ πάντα αυτό και το μου συνήθως. Κυρίως και πολύ το μου μου αρέσει, βασικά η ίδια είναι σαν άρωμα. Αλλά αυτά. Τώρα πήρα αυτό τυχαία έτσι. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι αυτή εδώ η πιατέλα. Εδώ γράφει ότι είναι σουπλά, αλλά εγώ το χρησιμοποιήσω για πιατέλα. Θα βάλω εδώ πάνω άμα θέλω κασεράκια, σταφυλάκια, κρετσινάκια. Για να το έχουμε έτσι για να κάνουμε ένα βελεδάκι, ένα τραπεζάκι, να είναι έτσι πιο γκουρμεδιάρικα, στο πούμε. Το βλέπω πολύ συχνά σε εστιατόρια. Το έχω δηλαδή άπειρες φορές. Εδώ πάνω βάζουν μέχρι και σούσι να πούμε στα μαγαζιά, αλήθεια είναι. Εγώ θα το έχω για πιο απλά πράγματα, κασεράκια. Γαλοπούλα, κρετσινάκι, σταφυλάκι, όλα αυτά ωραία, τέλος πάντων, σε άκι που τελειώνουν. Αυτά ήταν κατά κύρια βάση αυτά που πήρα λοιπόν αυτή τη φορά από τα τζάμπου. Ελπίζω να σας άρεσαν τα πράγματα που πήρα. Δεν ξεχνάω τον διαγωνισμό που τρέχει σε αυτό το βίντεο. Σας το ξαναλέω σε αυτούς που δεν το ακούσατε. Η ψωμιέρα η μεγάλη, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και εμένα. Θα σας την κάνω δώρο και σε εσάς. Για να συμμετέχετε, δεν έχετε απλά να κάνετε like στο βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να γράψετε κάτω αυτό το βίντεο ότι συμμετέχετε στο διαγωνισμό μου. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ήταν το τεράστιο jumbo haul για την κουζίνα μου. Γράψτε μου κάτω από αυτό το βίντεο αν κάτι από αυτά που έχω πάρει τα έχετε και εσείς ή αν σας άρεσε κάτι και θέλετε να το πάρετε. Είναι όλα καινούργια αυτά που πήρα, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν σε οποιοδήποτε κατάστημα jumbo και αν πάτε. Αυτά λοιπόν, να περνάτε τέλειο όπου και αν είστε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Για όσους θέλετε να με παρακολουθείτε πιο συχνά και να βλέπετε τη φατσούλα μου, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο για να μην χάνετε έτσι τα βίντεο μου. Πατάτε την εγγραφή, πατάτε και το καμπανάκι να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Παρόλα αυτά, σε αυτό εδώ το κανάλι ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με σημεράκι καινούριο βίντεο. Αν θες να με βλέπεις πιο συχνά, μπορείς να με κάνεις και ένα follow στο προφίλ μου στο Instagram, που το βάλω κάπου εδώ για να υπάρχει. Αλλά υπάρχει κάτω από το βίντεο, οπότε μπορείς να το βρεις απλά πατώντας το link και σε βγάζει το προφίλ μου στο Instagram. Να με κάνεις ένα follow, τα λέμε και από εκεί. Εκεί είμαι λίγο πιο ενεργική, τη βγάζω συχνά να τα stories μου, τις βόλτες μου, τα φαγητά μου και όλα. Τέλος πάντων, που βγάζουμε εμείς οι YouTubers και οι influencers και δεν ξέρω τι άλλο. Πολλά πολλά φιλάκια, να περνάτε τέλεια. Bye!